Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο προπολογισμός του 2016 κλιμακώνει τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική ενάντια στην εργατική τάξη στα πλατιά λαϊκά στρώματα των πόλεων και της Υπαίθρου. Φορτώνει στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών τις συνέπειες του τρίτου του αριστερού μνημονίου. Μέτρα που έρχονται να προσθεθούν πάνω σε όλο το αντιλαϊκό προστάσιο των προηγούμενων μνημονίων που θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εφαρμόζεται βαθιά ταξική πολιτική που οδηγεί μεγάλα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων στην απόλυτη, στην ακραία φτώχεια. Ενώ απ' την άλλη δημιουργείται πηγή κερδοφορίας για το κεφάλαιο, για την υγιή επιχειρηματικότητα όπως την ονομάζεται. Μέσα από τον προπολογισμό του 2016 κάνετε ολομέτωπη επίθεση στη φτωχή αγροτιά. Της δίνετε τη χαριστική βολή. Φαίνεται μέτρα που στην κυριολεξία θερίζουν το πενιχρό αγροτικό εισόδημα αγροτών κτηνοτρόφων ψαράδων. Θα έχουμε μαζικό βίαιο ξεκλήρισμα. Μεγάλο μέρος των φτωχών αγροτών και κτηνοτρόφων δεν θα αντέξει στη νέα αντιαγροτική καταιγίδα. Θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει γη παραγωγή κοπάδια για να μαζευτούν σε λίγα χέρια σε καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός και η νέα ΚΑΠ 2015-2020 είναι εργαλεία σε αυτή την κατεύθυνση. Και η σημερινή συγκυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τριαμβολογούν για τα 19 δις τα οποία έρχονται μέχρι το 2020. Τα χρήματα όμως αυτά, όπως και τα προηγούμενα, θα πάνε σε μεγαλοαγρότες, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και όχι να στηρίξουν τους μικρούς παραγωγούς και σε έργα υποδομής τα οποία έχουν ανάγκη. Για να δούμε τα δώρα που φέρνει στη φτωχομεσαία αγροτιά ο προπολογισμός του 2016, που εξειδικεύει και υλοποιεί τις δεσμεύσεις και τα μέτρα του τρίτου μνημονίου. Μέτρα που αναγράφονται σε κωδικούς στις δαπάνες του προπολογισμού για τον αγροτικό τομέα είναι: έχουμε μείωση στις πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων σε ποσοστό που αγγίζει το 15%. Βέβαια φαίνεται μια μικρή αύξηση στα κονδύλια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτή όμως οφείλεται στη συγκυρία που έχει δοθεί μια παράταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στις προκαταβολές του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 που συναντιόνται αυτά τα δύο αθρηστικά. Αλλά αυτά τα πακέτα και τα σημερινά και τα προηγούμενα πηγαίνουν σε ενισχύσεις στους επιχειρηματίες, στους υδατοκαλλιέργειες, αγροτουρισμό, στη μεταποίηση. Ψίχουλα πηγαίνουν για τη φτωχή αγροτιά. Και αυτά που πηγαίναν λειτουργούσαν σαν το τυρί στη φάκα της αγροκτόνας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντονικών Κυβερνήσεων. Για να έρθουμε όμως στα δώρα που συνεχίζει η αριστερή κυβέρνηση στη φτωχή αγροτιά. Έχουμε από την αύξηση της προκαταβολής του φόρου 79 εκατομμύρια, από την κατάργηση της επιστροφής του φόρου στο πετρέλαιο 13 εκατομμύρια, από την αύξηση του συντελεστή φόρου 32 εκατομμύρια, αύξηση των ασφαλίσεων στο ΟΓΑ 102 εκατομμύρια. Και ακούστε, οι προηγούμενοι ομιλητές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αυτό οφείλεται σε νόμο δικό σας που πήγαινε υποχρεωτικά τους αγρότες στην επόμενη κλίμακα. Τα δώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν έρθει ακόμα, όπου θα υπάρχει ο τριπλασιασμός στις ασφαλιστικές φορές. Εκεί θα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες που θα πάνε να συναντήσουν τις 250.000 που είναι ανασφάλιστοι. Επομένως, μην καταδικάζετε ότι είναι μέτρα της σημερινής κυβέρνησης. Είναι δική σας κυβέρνηση και τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται αργότερα. Έχουμε όμως ούτως ή άλλως, και αυτό δείχνει το δείγμα της κατατάφησης της κοινωνικής ασφάλισης που την οδηγεί στην ανταποδοτικότητα, έχουμε μείωση της κρατικής δαπάνης στον ΟΓΑ 145 εκατομμύρια. Έχουμε μείωση στις επιδοτήσεις, έχουμε μείωση στα κονδύλια για τις πρόορες συντάξεις των αγροτών των 320 ευρώ, έχουμε μείωση των αποζημίσεων στον ΕΛΓΑ, παρότι οι φτωχοί αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν δυσβάσταχτα χαράτσια. Σύμφωνα με το σχέδιο προπολογισμού, προβλέπεται αύξηση φόρων και εισφορών και ταυτόχρονα μείωση συντάξεων, μείωση επιδοτήσεων. Θα έχουμε δηλαδή συνολικά πάνω από 270 εκατομμύρια
μείωση στο αγροτικό εισόδημα. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, χτες τους στείλατε και ένα άλλο δώρο. 320 εκατομμύρια που τα φορτώνονται στις πλάτες οι φτωχοί αγρότες, που είναι και ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, κύριε της συγκυβέρνησης, είναι τα ισοδύναμα, είναι τα παράλληλα προγράμματα. Το μόνο που απομένει είναι να τους στείλετε και κλήσεις, να τους οδηγήσετε στα δικαστήρια, να καταδικαστούν για ληστεία, ότι πήγαν με τις κουκούλες και έκαναν διάρρηξη στις τράπεζες οι φτωχοί αγρότες. Η αριστερή κυβέρνηση, την ώρα που σφίγγει τη θηλιά στη φτωχή αγροτιά, την ώρα που βάζει στο στόχαστρο τη λαϊκή κατοικία, που καρατομεί το ακατάσχητο όριο μισθών και συντάξεων, βοηθημάτων, λαϊκών ανθρώπων, την ώρα που καταδαφίζει την κοινωνική ασφάλιση, διατηρεί τα προκλητικά προνόμια στους εφοπλιστές με φοροαπαλλαγές, ρυθμίζει με ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλάσσει από πρόστιμα επιχειρηματίες πάνω από 1 εκατομμύριο με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτά επιφυλάσσει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για εργαζόμενους φτωχούς αγρότες, συνταξίχους, για την νεολαία. Δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναμονής ότι μπορεί να υπάρξει λύση εντός του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης με οποιαδήποτε μείγμα πολιτικής εντός των τυχών της λυκοσυμμαχίας. Όσο κριτήριο της ανάπτυξης θα είναι κερδοφορία για την αγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομήλων. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να περιμένει ουσιαστική βελτίωση της ζωής του. Ο λαός θα συνεχίσει να χρεοκοπεί στην κρίση, είτε στην ανάπτυξη. Γιατί τα αντιλαϊκά μέτρα, παλιά και νέα, ήρθαν για να μείνουν. Δεν έχουν τελειωμό. Γιατί αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων. Όμως η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στο σύστημα. Μπορεί να κάνει ό,τι δεν μπορούσαν και δεν τολμούσαν να κάνουν οι άλλες αστικές δυνάμεις. Βαθύτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση της ριζοσπαστικοποίησης λαϊκών δυνάμεων. Να μείνει ο λαός παθητικά στη γωνία, θολωμένος από τις συναλλαγές εκφοβισμού και αυταπάτης. Να περιμένει θετικό αποτέλεσμα, χαμηλώνοντας ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες του, τον πύχη των απαιτήσεών του. Όχι λοιπόν, καμία αναμονή, καμία ανοχή. Για τις λαϊκές δυνάμεις, ο μονόδρομος είναι ένας, η οργάνωση του αγώνα να σημαδεύσει τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπόλια, το κράτος τους, την κάθε αστική κυβέρνηση που την υπηρετεί. Για να έχει πραγματικό αποτέλεσμα αυτός ο αγώνας, πρέπει να ξεκινά από την απέτηση για άμεση ανάκτηση των απολειών, να πληρώσουν τα μονοπόλια την κρίση, να έχει στόχο τη σύγκρουση, τη ρήξη με αυτή την πολιτική, να παλέψει για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, όπου ο λαός θα είναι στο τιμόνι της εξουσίας, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, με αποδέσμευση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, με μονομερή διαγραφή το χρέος, να μην πληρώσει δεκάρα ο λαός από αυτό το χρέος, γιατί δεν είναι δικό του. Ευχαριστώ.